Η βασική αρχή του αστικού κράτους και των κομμάτων του είναι η εμπορευματοποίηση των αναγκών του ανθρώπου προκειμένου να κερδοφορεί το κεφάλαιο. Και αυτό αφορά ακόμα και στη φροντίδα και προστασία στα ζώα συντροφιάς. Τα ζούμε σε κάθε τομέα. Από τη δημόσια υγεία που στην ομιλία του ο Πρωθυπουργός στην έκθεση της Θεσσαλονίκης καμία αναφορά δεν έκανε, αλλά μόνο διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται να κλείσει η αγορά και φυσικά υπεραμύνθηκε τον ΣΔΙΤ ανοίγοντας το δρόμο για νέα κερδοφορία στο ιδιωτικό κεφάλαιο. Επικαλέστηκε μάλιστα την περίοδο της πανδημίας ότι συνεργάστηκε άψογα με τους ιδιώτες, όταν τα νοσήλια των ασφαλιστικών ταμείων στις ιδιωτικές κλινικές αυξήθηκαν 100%. Για μέτρα προστασίας στους χώρους δουλειάς, σχολεία, μέσα μαζικής μεταφοράς, διορισμούς ιατρών, νοσηλευτών και άλλα, τσιμουδιά. Αλλά και στην παιδεία. Τα σχολεία άνοιξαν με πρωτόκολλα λάστιχο που δεν εξασφαλίζουν τις συνθήκες ασφαλείας στην πανδημία, ώστε να προστατευτεί η υγεία των μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών. Γι' αυτό έχουν και σήμερα, τώρα το απόγευμα, ένα ακόμα συλλαλητήριο μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικοί στα προπήλαια με κεντρικό σύνθημα. Εδώ και τώρα μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στα σχολεία. Ούτε μια διδακτική ώρα χαμένη, σχέδιο αντιμετώπισης των μαθησιακών προβλημάτων που όξυνε η πανδημία και η τηλεκπαίδευση. Τι ζητάει ο εκπαιδευτικός κόσμος και η κυβέρνηση αρνείται? Να αραιώσουν οι σχολικές τάξεις με 15 αμέλη τμήματα, να καλυφθούν όλα τα κενά σε εκπαιδευτικούς τώρα, να στηριχτεί με κρατική ευθύνη το αναγκαίο επιστημονικό πρόγραμμα ενημέρωσης και εμβολιασμού και η κυβέρνηση σφυρίζει αδιάφορα. Αλλά και η κατάργηση του προγράμματος άθληση για όλους από την κυβέρνηση είναι απαράδεκτη. Ένα πρόγραμμα που δέχτηκε μεγάλες περικοπές διαχρονικά από όλες τις κυβερνήσεις με την υποβάθμιση και υποχρηματοδότησή του. Και όμως το παρουσιάζατε σαν πρόγραμμα που συμβάλλει στην πρόληψη για την προστασία της υγείας. Αυτή είναι η υποκρισία σας. Να μην πω για τα πολλά παιδιά που έμειναν εκτός από τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Να ποιο είναι το ενδιαφέρον σας για τα νέα ζευγάρια. Κοροϊδεύετε. Όλα αυτά και πολλά άλλα δείχνουν την αντιλαϊκή πολιτική σας. Την εμπορευματοποίηση των αναγκών της λαϊκής οικογένειας αλλά και της κοινωνίας συνολικά. Αυτό κάνετε και με το παρόνομο σχέδιο για τα δέσποτα που δεν τα φροντίζετε με κρατική ουσιαστικά μέρημνα αλλά ακόμα και για την απόκτηση ενός κατοικιδίου ζώου συντροφιάς, χαρατσώνεται ώστε να γίνεται πολυτέλεια. Παριστάνετε και πλασάρετε ότι έχετε φιλοζωική πολιτική και όμως με αυτό το νομοσχέδιο συνεχίζετε την ίδια φιλόζωη τακτική για την προστασία της ευζωίας των ζώων. Ουσιαστικά, τα είπε αναλυτικά και ο εισηγητής μας, ο Γιώργος Λαμπρούλης, με το νομοσχέδιο ενισχύεται η εμπορευματοποίηση των ζώων, ενώ η κατοχή ενός κατοικιδίου θα επιτρέπεται σε όσους έχουν χρήμα να διαθέσουν για τέλη και χαράτσια. Εξαναγκάζεται όποιος θέλει κατοικίδιο να προσφύγει στην αγορά και στην εμπορευματοποιημένη εκτροφή. Όταν είναι γνωστό ότι η βασική αιτία κακοποίησης και θανάτου ζώων, αλλά και διοχέτευσης στο εμπόριο κουταβιών που είναι σοβαρά άρρωστα, με εκφυλιστικές ασθένειες, με πλαστά πιστοποιητικά καθαροαιμίας, έχει κίνητρο το κέρδος. Εξαιτίας του τεράστιου κέρδους των μεγάλων επιχειρήσεων του κλάδου, που δεν έχουν την έδρα τους μόνο στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο εξωτερικό, καταπέφτει κάθε ηθική αναστολή. Έτσι είναι. Μπρος στο κέρδος τι είναι η προστασία των ζώων? Ποδοπατιέται. Για να είμαστε ειλικρινείς, δεν περιμέναμε κάτι καλύτερο.
Και το λέω αυτό γιατί το 2019 στην αναθεώρηση του Συντάγματος καταψηφίστηκε η πρόταση που είχε κατατεθεί από ομάδα βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ και στο τέλος μερικοί από αυτούς την καταψήφισαν μαζί με σύσσωμη και παρέα με τη Νέα Δημοκρατία και με αποχή από το Κινάλ. Τελικά δεν συμπεριλήφθηκε ως ιδιαίτερη αναφορά η προστασία των ζώων με την προσθήκη διάταξης στο άρθρο 24α στην τότε αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, η κοινοβουλευτική του ομάδα υπερψήφισε και κράτησε αλληλέγγυα στάση απέναντι σε πλάσματα που υφίσταται καθημερινά και με τον πιο βάναυσο τρόπο την ανθρώπινη βία και φυσικά το αστικό κράτος ουσιαστικά δεν το προστατεύει. Γι' αυτό εξάλλου δεν προβλέπει σχεδόν τίποτα το νομοσχέδιο πέρα της πλημελιματικού χαρακτήρα δίωξης, της παράνομης εμπορίας που και αυτή θα αφήσει στο απειρόβλητο τις μεγάλες επιχειρήσεις αφού συνήθως κάνουν ομότυπα τις business τους και θα βγουν ενισχυμένες μετά την ψήφιση αυτού του νομοσχεδίου. Γιατί η δυνατότητα που προβλέπεται να κρατήσει κάποιος το ζώο του χωρίς να το στηρώσει για μια μόνο γένα, πληρώνοντας χαράτσι 160 ευρώ για την αποθήκευση του DNA του, επιβάλλει την καθολική στήρωση και ουσιαστικά σπρώχνει κόσμο στην αγορά κατοικιδίου για να καλύψει την ανάγκη του. Εμείς δεν δεχόμαστε ούτε το μονόδρομο της αγοράς, ούτε το χαράτσι, ούτε τη μία μόνο γένα. Από τη στιγμή που υπάρχει δυνατότητα για η εξέταση DNA να δώσει αποτέλεσμα, είναι εφικτός ο έλεγχος και ο εντοπισμός του γεννήτωρα σε περίπτωση αδέσποτων κουταβιών. Αν και συμφωνούμε με τη διαδικασία, όχι όμως με την τεράστια επιβάρηση που αυτή συνεπάγεται, θα πρέπει να μειωθεί στο ελάχιστο. Θετικό ότι για κτηνοτρόφους θα είναι δωρεάν. Εισακουστήκαμε με την τροπολογία που είπατε σήμερα. Ωστόσο, πρέπει να αυξηθεί ο αριθμός της γένες ενός μη στηρωμένου ζώου εφόσον έχει τηρηθεί η διαδικασία του DNA. Ζητάμε να ακολουθείτε αυτά που ορίζει η κτηνιατρική επιστήμη και όχι μια διοικητική λογική. Τελικά, η φιλοσοφία και τα μέτρα του νομοσχεδίου οθούν να μην επιδιώκει κάποιος να έχει κατοικίδιο. Γιατί ουσιαστικά το κατοικίδιο το αντιμετωπίζεται ως αντικείμενο, ως ένα είδος πολυτέλειας. Αφού για να μπορέσει μια λαϊκή οικογένεια να συμμορφωθεί με το νόμο σας, θα πρέπει να καταβάλει πάνω από 200 ευρώ για στήρωση ή έλεγχο DNA, τσιπάρισμα και διαβατήριο, που κατά τη γνώμη μας είναι απαράδεκτο. Συνολικά, η ουσία του νομοσχεδίου δεν αλλάζει την απαράδεκτη κατάσταση που ισχύει, παρά τις πολλές παρατηρήσεις σχετικών φορέων που μερικούς ακούσαμε στη διάρκεια της ακρόασης. Τελικά οι Δήμοι θα εξακολουθούν να έχουν αρμοδιότητα για περισυλλογή, κτηνιατρική περίθαλψη, στήρωση και άλλα, χωρίς επαρκή χρηματοδότηση, χωρίς επαρκείς υποδομές και προϋποθέσεις για να την διαχειριστούν. Μάλιστα, ό,τι είναι για χρηματοδότηση στο νομοσχέδιο αναφέρονται γενικά και αόριστα και κυρίως παραπέμπονται σε κοινές υπουργικές αποφάσεις. Προφορικά είπατε, αλλά αυτά δεν είναι επαρκή τα ποσά. Και βεβαίως δεν υπάρχουν και γραπτά. Μας ζητάτε να ψηφίσουμε τα αντίστοιχα άρθρα εν λευκό ουσιαστικά, χωρίς να ξέρουμε το περιεχόμενο των υπουργικών αποφάσεων. Συνένοχοι δεν θα γίνουμε. Επίσης, μπορεί να θεσπίζεται το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα Άργος, αλλά οι πηγές του θα είναι πάνω κάτω ίδιες με σήμερα, καθώς δεν προβλέπεται με σαφήνεια κάποια επιπλέον χρηματοδότηση, ουσιαστικά να μασώνται υπάρχουσες πηγές πόρων. Έτσι, είναι βέβαιο ότι η κατάσταση σε σχέση με τη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων θα εξακολουθεί να καρκινοβατεί.
αλλά και στους Δήμους. Τι λέτε? Θα έχετε την αρμοδιότητα, αλλά θα την προωθήσετε με ανάθεση όλων αυτών των υποχρεώσεων σε τρίτους. Μη κερδοσκοπικές οργανώσεις, ιδιώτες, κτηνίατροι, άλλοι ιδιώτες κλπ. Που ούτως ή άλλως προβλέπεται από το νομοσχέδιο, αφήνοντας ανοιχτό το πεδίο σε επιχειρηματική δράση γύρω από τα δέσποτα και ταυτόχρονα σε επιβάρηση των δημοτών στη λογική της ανταποδοτικότητας. Να ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν διαφωνούμε με τη δράση και τη συμβολή των φιλοζωικών σωματείων στη διαχείριση του προβλήματος των αδέσποτων. Όμως, αυτή πρέπει να είναι ενταγμένη στα πλαίσια των κρατικών υποδομών και του σχετικού σχεδιασμού και όχι να γίνεται ουσιαστικά ανάθεση αρμοδιοτήτων του κράτους σε φορείς εθελοντικού χαρακτήρα. Επίσης, διαφωνούμε για επιχειρηματική δράση γύρω από τα δέσποτα. Πρόκειται όμως για μια πολιτική που συνεχίζεται από όλες τις κυβερνήσεις. Οι κατευθύνσεις προϋπήρχαν και στο ισχύον θεσμικό πλαίσιο του 4039 του 2012, που συντήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ, που είχε εξαγγείλει και νομοθετική πρόταση ανάλογου περιεχομένου που δεν προχώρησε. Τελικά το πρόβλημα με τα αδέσποτα ζώα δεν το λύνετε και δεν θέλετε να το λύσετε. Η ευαισθησία σας σταματάει, τελειώνει, εκεί που αρχίζει η κερδοφορία του ιδιώτη, ισχύει και στην περίπτωση ευζωίας των ζώων. Όπως τσακίζετε ανάγκες και δικαιώματα εργαζομένων ανέργων συνολικά της εργατικής λαϊκής οικογένειας, το ίδιο κάνετε και για τα αδέσποτα ζώα. Ταυτόχρονα πουλάτε και προπαγανδίζετε δίθεν φιλολαϊκό και φιλοζωικό πρόσωπο. Και στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης το ίδιο κάνετε, συστηματικά. Μας παρουσίασε ο Πρωθυπουργός τα καραμπινάτα μέτρα που ήταν για το κεφάλαιο και τον πακτολό χρημάτων με τα οποία τους μπουκώνετε, ως μέτρα ανακούφισης για το λαό. Μα λεφτά έχετε μόνο και αποκλειστικά για επιχειρηματικούς ομίλους και για το πώς το ΝΑΤΟ με το νέο εγχειρίδιο πολέμου θα πλώσει τα νύχια του ως τον Περσικό, την Ινδία, την Νότια Κινέζικη θάλασσα στο πλαίσιο του ανταγωνισμού με Ρωσία και Κίνα. Εκεί πάνε και οι προϋπολογισμοί, δηλαδή τα λεφτά του λαού. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, όπως και η προηγούμενη του ΣΥΡΙΖΑ, είσαστε χωμένοι μέχρι το λαιμό στα επικίνδυνα αυτά σχέδια και έχετε βαριές ευθύνες. Η θέση μας, λοιπόν, για να ξανάρθω στο παρόν νομοσχέδιο, είναι σαφής. Ζητάμε συγκεκριμένα μέτρα με νέο τρόπο και να εξασφαλιστούν από το κράτος όλοι οι απαιτούμενοι πόροι, ανθρώπινοι και οικονομικοί, στη διαμόρφωση χώρων, στέγαση και λειτουργία δημοτικών κτηνιατρίων με υποδομές κλινικής για αδέσποτα, εξεταστήριο, χειρουργείο, νοσηλευτήριο, μικροβιολογικό εργαστήριο, μόνιμους κτηνιάτρους, μόνιμους νοσηλευτές, ζωοκόμους, εκπαιδευόμενους, εκπαιδευτές, αυτοκίνητα περισυλλογής και άλλα. Σε επίπεδο Δήμου ή ομάδας όμορων Δήμων. Επίσης, διαφωνούμε με τον εγκλεισμό των ζώων σε κοινοκομεία. Τα φυλακίζετε. Πολύ περισσότερο διαφωνούμε με την ήδη ισχύουσα διάταξη εγκατάστασης κοινοκομείων καταφυγείων σε δασικές και χορτολιβαδικές εκτάσεις, εκτός οικιστικών περιοχών, που δημιουργεί πολλά ερωτηματικά. Τα ζώα που απελευθερώνονται στο οικείο περιβάλλον τους να ελέγχονται και να περιθάλπονται από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες των Δήμων με διαρκή μέρημνα για την κατάστασή τους, ώστε να μην δημιουργούν αγέλες. Και με την ευκαιρία, άκουσα τον κύριο Υφυπουργό να καμαρώνει γιατί στην περίοδο του lockdown δώσατε στους Δήμους ζωοτροφές. Μα τι έπρεπε να κάνετε? Όταν η εστίαση ήταν κλειστή
Και το ξέρετε ότι πολλά τέτοια μαγαζιά εξασφαλίζανε τροφή στα δέσποτα και επίσης απαγορευότανε και η μετακίνηση του κόσμου ακόμα και σε κοντινά εξοχικά που είχαν ζώα. Έπρεπε να τα αφήσετε νηστικά, απότιστα, σε αγέλες. Έλεος πια. Θυμάμαι ότι ακριβώς εκείνη την περίοδο είχαμε μια επαφή με τον Δήμαρχο της Σαλαμίνας για να φτάσουν κάτοικοι από το Πέραμα, το Κερατσίνι, τον Πειραιά, στη Σαλαμίνα, στο εξοχικό τους, για να φροντίσουν τα ζώα τους. Δεν μπορούσαν αυτά να εγκαταλειφθούν. Σε ό,τι αφορά τη σήμανση και καταγραφή, το τσιπάρισμα, διαφωνούμε με αρμοδιότητες τους ιδιώτες κτηνιάτρους και η δαπάνη να βαραίνει τους κατόχους των ζώων συντροφιάς. Η γνώμη μας και η θέση μας είναι ότι η διαδικασία ηλεκτρονικής σήμασης και καταγραφής των δεσποζωμένων ζώων συντροφιάς θα πρέπει να πραγματοποιείται υποχρεωτικά, δωρεάν και αποκλειστικά από τα δημοτικά κτηνιατρία. Είναι ληξιαρχικού χαρακτήρα που δεν μπορεί να βρίσκεται εκτός κρατικής ευθύνης. Αυτές είναι οι θέσεις και προτάσεις μας, που ακόμα λεπτομερέστερα περιέγραψε ο συγγητής μας, ο σύντροφος Λαμπρούλης, για να μην λέτε ότι είμαστε συνεχώς αρνητικοί και δεν έχουμε προτάσεις. Αρνητικοί είμαστε με την αντιλαϊκή και αφιλόζωη πολιτική σας, την εμπορευματοποίηση των αναγκών μας για να κερδίσει το κεφάλαιο. Η διαφορετική μας αντίληψη και ιδεολογία με εσάς φάνηκε ακόμα μια φορά και στην αναθεώρηση του Συντάγματος το 2019, που υπερψηφίσατε τις προκλητικές φοροαπαλλαγές του εφοπλιστικού κεφαλαίου. Αρνηθήκατε όμως τη συνταγματική προστασία, κατοχύρωση προστασίας της ευζωίας των ζώων, ώστε να μην αντιμετωπίζονται από τον νομοθέτη ως εμπόρευμα, ως αντικείμενα. Όμως δεν ξοδεύετε πόρους σε τέτοιες κατευθύνσεις, τις θεωρείτε σπατάλη. Καταψηφίζουμε λοιπόν και ζητάμε έστω και την ίστατη στιγμή την απόσυρσή του.